Πάμε να δούμε και το Διονύση Στρούπο. Τρίτος στη σειρά εμφανίσεως Διονύση μου. Φάγανε στη στροφή οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι άτυπες κόντρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς με Ευαγγέλη Μόρα. Εξαιρετικό ζευγάρι. Καλησπέρα, μάλλον δεν διαχειρίστηκα καλά την κούρσα, φαίνεται γι' αυτό. Ναι, αλλά οι τελευταίοι έσονται. Πρώτοι. Πρώτοι, αυτό δεν είναι αυτό, κυρίε και κύριοι. Πάμε στους πρώτους. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από τον αγωνιστικό χώρο του LFC Arena. Με τον Βαγγέλη Μόρα είμαστε μαζί. Ήταν τραυματίας, τώρα είναι στην διαδικασία της επιστροφής ξανά σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Βαγγέλη, έρχεται ένα ντέρμπι για την ομάδα σου. Έστω και αν ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας πλέον, πώς περιμένεις αυτό το παιχνίδι και αν πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έχει δείξει σκορπίζει και ελπίδα γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Σκορπίζει, αλλά εύχομαι να μην είναι προσωρινό, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις δύσκολες καταστάσεις πάντοτε εμφανίζεται κάτι καλό. Αλλά μόλις ξαναεπανέλθει, ξέρεις, μια διοίκηση έτσι πιο σταθερή. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται και ξαναχάνεται και ξαναπάμε σε ξένους ποδοσφαιριστές να έρθουν απ' έξω που δεν γνωρίζουν το ελληνικό στοιχείο, οπότε χάνονται πάλι οι μικροί. Εύχομαι πραγματικά να είναι ένα κέρδος, γιατί μπορείς να καταλάβεις ότι με έναν προπονητή που γνωρίζει πως θα δουλέψει με μικρούς, ένας πολύ καλός προπονητής όπως είναι ο Δόνης, βλέπεις ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλό. Οπότε ας το εκμεταλλευτούν και ας το εκμεταλλευτούν όχι φέτος, αλλά να το εκμεταλλευτούν και στο μέλλον. Για την ομάδα σου, βλέπει το παιχνίδι αυτό ως ντέρμπι ή το φοβάσαι ως παγίδα λόγω της ηλικίας των περισσότερων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού? Πρέπει να το δεις σαν ντέρμπι, γιατί αν πάρουμε και τα αποτελέσματα, έχει 2 νίκες ο Παναθηναϊκός, οπότε δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που είπα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να λείψουν τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε εμείς σε οποιοδήποτε παιχνίδι και με οποιοδήποτε αντίπαλο έχουμε. Οπότε το πάθος, η θέληση και αυτό που είπα, για να κάνουμε κάτι καλό φέτος, δεν πρέπει να λείπουν ποτέ από κανέναν αγώνα, είτε παίζεις με μικρούς παίχτες ενός ηλικία, είτε παίζεις με μια ομάδα που μπορεί να είναι πιο έμπειρη. Πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές φέτος στην ΕΛ, αλλά και έμπειροι και αρκετά καλοί ξένοι και ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει και στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας. Δύσκολο το πάντρεμα ή η χημεία αρχίζει και βρίσκεται σιγά σιγά βάσει της εικόνας που δείχνει η ΕΛ? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει χημεία από τα πρώτα μάτς. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, γιατί όντως ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οπότε δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και μιλάω για τον προπονητή. Άρα θεωρώ ότι γενικά ξέρουν που έχουν έρθει, οι παλιότεροι βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι ακόμα περισσότερο. Οπότε μέχρι στιγμής θεωρώ ότι είμαστε καλά. Οφείλουμε να το διαχειριστούμε στην πορεία, γιατί σίγουρα αυτό που είπα είναι πολύ νωρίς, οπότε τα προβλήματα πάντα έρχονται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Οπότε όταν θα έρθει κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μεταξύ μας και πάρα πολύ γρήγορα. Και τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Είσαι νομίζω έτοιμος πια και λογικά από την επόμενη αγωνιστική θα σε ξαναδούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι? Όχι, είμαι καλά. Επιστρέφω από αύριο κανονικά με την ομάδα. Τώρα το αν θα παίξω ή θα παίξω είναι στη θέση του προπονητή, έτσι κι αλλιώς αυτό το γνωρίζει καλύτερα. Εύχομαι να είμαι καλά, σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί για μένα είναι σημαντική αυτή η χρονιά σε προσωπικό επίπεδο, οπότε θέλω να την ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.